είμαι ο θεσμοφύλακας του Δασαρχείου Τρικάνων Δημήτρης Σουφλιάς. Είμαι υπεύθυνος για το εκτροφείο θυραμάτων στο Καλονέρι. Η ρεζέρβα που έχουμε του Κόζακα είναι γύρω στα 480.000 στρέμματα. Πιάνει όλο το μέρος και ορεινή περιοχή και παιδινά. Έχει και γουρούνι και μπεκάτσα και λαγό και ζαρκάδι και λάφι και όλα τα υδρόβια τα πάντα. Εδώ συνελεγχόμενοι στο Καλονέρι τουλάχιστον με τις πέρδικες και τους φασιανούς τα εκτρέφουμε από πολύ μικρά. Προσπαθούμε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και από ό,τι φαίνονται έχουν πολύ καλό φτερό, δεν είναι ότι τα πουλιά αδύνατα. Κάθε μέρα απελευθερώνουμε από την προηγούμενη μέρα για να είναι όσο το δυνατόν πιο άγρια έξω. Αλλά όταν κυνηγείται γύρω 2-3 μήνες, μετά τις πρώτες μέρες αυτά που δεν σκοτώνονται παρά είναι άγρια, είναι δηλαδή όπως είναι περίπου στην κανονική τους μορφή έξω στη φύση. Προσπαθούμε αυτοί που έρχονται τουλάχιστον για μικρά σκυλάκια. Για μεγάλο σκυλί συνήθως αυτοί που έχουν φτασμένα σκυλιά θα έρθουν στον Κόζια και να πάνε για μπεκάτσα, να πάνε για οτιδήποτε άλλο. Για μικρό σκυλάκι, για να μάθει σαν εκπαιδευτήριο είναι, πιστεύω ότι είναι το τέλειο μέρος και τα πουλιά είναι αρκετά δυνατά για να μάθουν τα νέα τα κουτάρια. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Εμείς προσπαθούμε να τα έχουμε. Είναι πολύ ωραία τα πουλιά. Προσπαθούμε να είναι δυνατά. Πάρα πολύ. Γιατί ο κόσμος που έρχεται πρέπει να έχει δυνατά πουλιά. Δεν γίνεται τελείως δηλαδή. Κοπαδιάζουν κάθε μέρα όσοι δεν σκοτώνονται. Κοπαδιάζουν στις κορυφές. Και έτσι και γίνεται και φυσικός συμπλουτισμός της περιοχής.